Ο κύριος Παύλος Πάνος είναι ο πρόεδρος του Γεροκομείου Βόλου. Πόσα χρόνια τώρα? Κλείνουμε τέσσερα σχεδόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κλείνουμε τέσσερα. Τέσσερα χρόνια μετά. Παρά δύο μήνες. Ένα δύσκολα επίπονα χρόνια. Περίεργο ταξίδι, αλλά πολύ πολύ όμορφο. Αν βάλουμε ότι μόλις έφυγα και από συνάντηση προσωπικού, πρώτη φορά με τόσα χαμόγελα, με τόση αισιοδοξία, πληρώνονται όλοι κανονικά. Όλα μας δεν τα χρέη, καθυστερήσεις. Τα περισσότερα μας χρέη έχουν τακτοποιηθεί. Έχουμε καθυστέρηση. Λεπτό, πάμε στη μισθοδοσία. Στη μισθοδοσία έχετε πληρώσει όλα τα προηγούμενα που βρήκατε ως από 500.000 ευρώ έχουν γίνει αυτή τη στιγμή 250. Είναι μας ακριβώς στη μέση. Το οποίο έχει διακανονιστεί και πληρώνονται μαζί με το μισθό τους κάθε μήνα. Κάτι έναντι. Ένα μηνιάτικο συν έναντι. Που τους έχετε. Περίπου γύρω στο 10% συν της μισθοδοσίας τους. Δόξα τω Θεώ, αυτό πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει αποπληρωθεί όλη η εφορία. Έχει καιρό αυτό. Μάλιστα, πρέπει να είμαστε και καλύτεροι πελάτες του κράτους. Το έμφυα το πληρώσαμε μέσα σε δύο μήνες. Αυτό επειδή το ακούμε κάθε χρόνο. Δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά πολλά ιδρύματα. Όλα τα ιδρύματα. Αλλά τα χρήματα που έρχονται από το ΝΕΟΠΗ σε εμάς περνάνε από εφορία και από ΙΚΑ, παρακρατούνται, δεν ακουμπάμε εμείς ποτέ χρήματα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πληρώσαμε 62.000 ευρώ πάλι τη φορολογία των έμφυα. Ναι. Έχετε μια υπόσχεση έστω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το δουν? Όχι, όχι. Ή δεν μένει έχει στο πεδίο της υπόσχεσης? Κοιτάξτε να δείτε. Η εισήγηση δική μας είναι να ελεγχθούν όλα τα ιδρύματα στην Ελλάδα, επειδή ανήκω και στην Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Χρονίων Παθήσεων. Είναι ευχής έργων από το κράτος να φτιάξει ένα μηχανισμό ο οποίος θα ελέγξει όλα τα ιδρύματα, να δουν ποια πραγματικά προσφέρουν έργο και ποια εξυπηρετούν το σκοπό τους. Θεωρώ ότι μετά από τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, κάποια ιδρύματα θα μπορέσουν να ανακουφιστούν ή να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό το έχουμε κάνει επίσημα και μάλιστα ο κύριος Λεβέντης πρόσφατα το ζήτησε στη Βουλή, αυτό που είχε επισκεφθεί το Βόλο, το ζήτησε από τη Βουλή να γίνει κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Μεϊκόπουλος έχει σταθεί πάνω σε αυτό. Πραγματικά, αν γινόταν ένας μηχανισμός παρακολούθησης όλων των ιδρυμάτων, νομίζω θα βγαίναν αρκετά αποτελέσματα και αρκετά χρήματα που χάνονται γενικά. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, δεν χρωστάμε στην εφορία, η μεγάλη μας πληγή παραμένει το ΙΚΑ και μετά από 10 περίπου χρόνια, ένα δάνειο που είχαν πάρει, 8 χρόνια περίπου, ένα δάνειο που είχαν πάρει οι προηγούμενοι διοικούντες, ύψους 200.000 ευρώ, δεν είχε πληρωθεί ποτέ ούτε μία δόση. Αυτή τη στιγμή είναι 390.000. Ωραία, διπλασιάστηκε. Ακριβώς, διαπραγματευθήκαμε. Το ποσό αυτό έπεσε στις 270.000 και έχουμε κάνει δεύτερη πρόταση, η οποία να αγγίζει τουλάχιστον το κεφάλαιο στις 200.000, να μην έχουμε προσαυξήσεις. Θεωρώ ότι η καθάριση της Αγροτικής Τράπεζας θα το κάνει δεκτό. Είναι σημαντική και η όρη αποπληρωμής, είναι για 10 χρόνια η αποπληρωμή. Είναι η τελευταία μας πληγή, αν βάλουμε το ΙΚΑ και αυτό. Τώρα, να σας πω, σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί αναρωτιούνται αν υπήρξε κακοδιαχείριση πριν από τις ημέρες του Παύλου Πάνου. Θα περάσει στην ιστορία? Δεν θα έχει καμιά επίπτωση για κανέναν? Στις αρχές, για ευνόητους λόγους, και ζητώ συγγνώμη αν ακουστεί κάτι περίεργο, για ευνόητους λόγους, για να φτιάξουμε ξανά το κλίμα και την όμορφη εικόνα του Ιδρύματος, δεν είχαμε προβεί σε καμία ούτε καταγγελία ούτε τίποτα. Πόσο μάλλον αγκαλιάσαμε όλοι μαζί και όλοι οι βολιώτες στο Ίδρυμα και το φτάσαμε στο επίπεδο αυτό. Πολλές δωρεές, 26 ακίνητα, 27 ακίνητα συγκεκριμένα, και το τελευταίο μας νοικιάστηκε. Έχουν νοικιαστεί περισσότερα έσοδα, από 30.000 έσοδα έχουμε φτάσει γύρω στους 67.000 σήμερα το μήνα. Mm-hmm. Έχουμε διπλασιάσει τους ηλικιωμένους, από 60 περίπου που είχαμε σήμερα έχουμε 127. Και το προσωπικό όχι μόνο δεν μειώθηκε, που φοβόντουσαν πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί κατά 4 άτομα. 4 εργαζόμενοι ακόμη, με 2 προσλήψεις πρόσφατα. Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε στο πλαίσιο του συμμαζέματος και από μειώσεις προσωπικού. Μπήκαμε, όχι, δεν χρειαζόταν. Τους ευχαριστήσαμε πάρα πολύ που κάναμε μείωση 15% της μισθοδοσίας τους και προσπαθούμε, μάλιστα σήμερα είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα με το προσωπικό, μια ωραία συνάντηση, και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους αμέσως μετά την οφειλή των οφειλών που υπήρχαν, το μισό εκατομμύριο που υπήρχε προς αυτούς, να βρούμε έναν τρόπο προοδευτικά σιγά σιγά να ξαναυξηθεί ο μισθός τους, έστω και βήμα-βήμα. 3%, 5% πάνω ανά χρόνο, κάπως έτσι. Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έκανε ο φίλος μας ο Λάμπης ο Τσιμάς. Προσωπικός φίλος, ο κύριος Τσιμάς, άκουσε το πρόβλημά μου. Παύλο, λέει, δεύτερη χρονιά που είμαι στην Ελλάδα και δεν έχω κάνει κάτι για το γυροκομείο.
Δεν ήθελα ποτέ να τον πιέσω. Πραγματικά άνοιξε την καρδιά του και μας έκανε δωρεά μία από τις τελευταίες ανακαινήσεις που έχουμε στο Ίδρυμα. Πραγματικά τελειώνει όλες οι ανακαινήσεις μας συμμαζεύονται. Την κουζίνα. Mm. Εκεί που μεριδοποιείται το φαγητό, εκεί που πλένονται τα πιάτα των ηλικιωμένων, εκεί που γίνεται πραγματικά η τελευταία επαφή πιάτου και ηλικιωμένου. Άρα δεν μαγειρεύεται στο Ίδρυμα καθόλου. Όχι, μαγειρεύουμε, είναι εξωτερικός, είναι ξεχωριστός ο χώρος. Τα μαγειρία είναι ξεχωριστά. Α, λέτε εκεί, εν πάση εκεί που γίνεται που η μεριδοποίηση προετοιμασία και προετοιμασία ακριβώς. Εκεί που κόβονται οι σαλάτες και γίνεται η προετοιμασία του φαγητού. Και εκεί που πλένονται όλα τα προϊόντα και υπάρχει και ψυγεία για τα ευπαθή προϊόντα. Αυτό ήταν 45 χρόνια πριν έγινε αυτός ο χώρος. Μάλιστα. Μια μεγάλη ανακαίνιση, μια μεγάλη δαπάνη, η οποία δεν μπορούσαμε να την κάνουμε μόνοι μας. Και δόξα τω Θεώ, μας αγκάλιασε ο κύριος Τσιμάς, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και 15 Νοεμβρίου του έχω υποσχεθεί ότι θα είναι και έτοιμο. Mm. Το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ καλό, το συζητήσαμε και πριν, να κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα σε όλους τους βολιώτες να βρεθούν κοντά του, γιατί είναι ένας μεγάλος ευεργέτης της πόλης και θα ήταν πολύ καλό να του πιάσουν το χέρι και να τον ευχαριστήσουν. Εμείς δίνουμε λοιπόν μέσα από αυτό την ευκαιρία να έρθουν όλοι όσοι επιθυμούν 15 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη, το απόγευμα, 7 η ώρα, και νωρίτερα μπορούν να έρθουν να δουν και τους ηλικιωμένους, να δουν τις δομές μας, να έρθουν να αγκαλιάσουν από κοντά το Ίδρυμα, γιατί ήδη το κάνουν. Που είναι καταπληκτική ατμόσφαιρα στο γυροκομείο, ακούγεται λίγο μα πώς να είναι αντιφατικό, καταπληκτική ατμόσφαιρα σε ένα γυροκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς δεν έχουν οικογένειες ή δεν έχουν σχέσεις με τις οικογένειες, να το πούμε έτσι γενικά. Έχουν βρει οικογένειες εκεί. Κάναν φίλους, κάναν αδέλφια, όχι με την ακριβή έννοια. Έτσι. Είναι πραγματικά αδέρφια και είμαστε πραγματικά οικογένεια. Να σκεφτείτε μόνο ότι υπάρχουν 95 εκδηλώσεις το χρόνο στο Ίδρυμα. Πέρυσι είχαμε 96 εκδηλώσεις, που σημαίνει κάθε 3 μέρες, 3,5 κάτι συμβαίνει. Έτσι. Κάτι γίνεται. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι ότι χθες φάγανε όλοι οι ηλικιωμένοι στο Νεοχώρι. 18 ηλικιωμένοι και 2 συνοδοί μαζί και εγώ φάγαμε όλοι παρεούλα με γεύμα αγάπης που μας έκανε μια ταβέρνα στο Νεοχώρι, ο κύριος Γιάννης, στην πλατεία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοιες κινήσεις έχουν φέρει και έχουν ανοίξει τις πόρτες προς όλο τον κόσμο, προς το Ίδρυμα, και βοηθάνε όλοι. Θέλω να σταθώ σε κάτι που είπατε πριν. Έλατε, αν υπάρχουν, να κλείσουμε με αυτό. Ναι, αν υπάρχουν, αν θα επιρριφθούν ευθύνες ή κακοδιαχειρήσεις. Θα σας πω μόνο ότι 1.950 ήταν ο προϋπολογισμός όλων των προηγούμενων ετών, πριν πάμε εμείς, μέχρι και το 2013, και εμείς χρησιμοποιούμε 1.400 από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, από το 2014 και μετά. 550.000 ευρώ κάπου πηγαίνανε. Δεν έχουν γίνει, έχουν γίνει όχι καλές, όχι ατασταλίες, οικονομικές ατασταλίες. Ότι είχαμε 550.000 πάνω, είναι ότι έμεναν και απλήρωτα. Ακριβώς. Εφορίες, ΙΚΑ, όπως λέτε, ένα δάνειο που δεν εξυπηρετήθηκε ποτέ, 200.000. Ήδη υπάρχουν διώξεις και ξεκινήσαμε από τον προηγούμενο διευθυντή του Ιδρύματος, με απόφασή μας στο προηγούμενο συμβούλιο, ο καθένας από εδώ και πέρα θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς κάναμε έλεγχο με ορκωτούς λογιστές το 2014, κλείσαμε το 2015, έχουμε δώσει για έλεγχο το 2016 μέχρι τέλος του έτους και αμέσως μετά θα δώσουμε και το 2017. Όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι στη διάθεση του κάθε δημότη. Ό,τι κάνουμε αυτά εκεί ξέρουν όλοι. Που έχουν πάει στην εισαγγελία, μου τα κρατάτε για το τέλος. Και τώρα, συγγνώμη παιδιά, λίγο με τον χρόνο. Που έχουν πάει στην εισαγγελία και θα κάνει τις διώξεις ή που εσείς έχετε κινηθεί εμείς εναντίον. Εμείς έχουμε κινηθεί εναντίον τους. Το Ίδρυμα εναντίον αυτών που δεν διαχειριζόντουσαν σωστά. Στα πολιτικά πρόσωπα, στο πούμε έτσι, δηλαδή αυτοί που ήταν αιρετοί στις διοικήσεις. Ακριβώς. Και για αυτούς. Και για αυτούς. Όχι μόνο για τον διευθυντή. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Μου κράτησε την είδηση για το τέλος.